σήμερα παίρνουμε μια πρωτοβουλία να ανοίξουμε το διάλογο σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Όλοι οι εισηγητές και οι 8 εισηγητές είναι μέλη ΔΕΠ, δηλαδή καθηγητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Πιστεύουμε ότι είμαστε επαρκείς και μπορούμε να μιλήσουμε για πράγματα που τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα αυτή τη στιγμή και μας απασχολούν όλους μας και μας απασχολούν και στην καθημερινότητά μας. Στο πώς κάνουμε το μάθημά μας, στο πώς σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Ανοίγουμε λοιπόν το διάλογο αυτό σήμερα. Ανοίγουμε το διάλογο πρώτα-πρώτα με τους φοιτητές μας, αλλά και με όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα πάνω σε ένα τέτοιο ζήτημα. Ανοίγουμε το διάλογο και θα επακολουθήσουν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Η Μένη Μυρίδα είναι η πρωτοβουλία του προσωπικού, του ακαδημαϊκού προσωπικού. Η συγκεκριμένη μερίδα είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Μοιράζεται την αγωνία αλλά και τις εξελίξεις από την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης και στην ανώτατη εκπαίδευση και στα πανεπιστήμια. Και στα πλαίσια αυτά διοργανώνεται αυτή η μερίδα για να επικοινωνήσουμε καλές πρακτικές, εμπειρίες, προβληματισμούς αλλά και ευκαιρίες που δίνει στα πανεπιστήμια αλλά και πέραν των πανεπιστημίων η εισαγωγή και η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Η δική μου εισήγηση αφορά την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στα πανεπιστήμια, στο πώς αλλάζει τον τρόπο εκπαίδευσης, τον τρόπο μάθησης, τον τρόπο που κάνουμε έρευνα μέσω των εργαλείων, αλλά και των παιδαγωγικών, αλλά και της τεχνολογίας που εισαγάγει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα λάβουμε υπόψη μας και θα μιλήσουμε επίσης και για κάποιους προβληματισμούς όσον αφορά τα ethics της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και θα δείξουμε επίσης και τις δράσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την εισαγωγή στους φοιτητές αλλά και στους καθηγητές των εργαλείων αλλά και της κουλτούρας που εισαγάγει η τεχνητή νοημοσύνη.